κατακρύβει στοιχειωδώς τον πολίτη, την περιουσία του, τη δημοκρατία τελικά. Παράλληλα, πάντως, κύριε Μαυροϊδάκο, με την ιστορία με τον Ευαγγελισμό, έχουμε την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Πεύκης στα ξημερώματα. Και θα σας το ρωτήσω ευθέως. Φοβάστε? Όχι, δεν φοβόμαστε. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε αποφασίσει αυτή την επικίνδυνη δουλειά. Την κάνουμε και θα συνεχίζουμε να την κάνουμε. Απλώς, όπως βλέπετε μπορείτε και εσείς. Μπορείτε να την κάνετε όμως, κύριε Μαυροϊδάκο. Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπετε για το θέμα του Ρουβίκονα, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άγνωστοι, έχουν ονοματεπώνυμο. Έχετε καταγράψει αυτούς, τους ξέρετε. Έχουν προσαχθεί, όποτε δίνεται η ευκαιρία, έχουν προσαχθεί, έχουν ονοματεπώνυμο ποιοι είναι. Και μη σας φάνει περίεργο. Υπάρχει ΚΕΠ στα Εξάρχεια, μην το ξεχνάτε. Ένα κοντέινερ που το έχουν αφήσει εκεί. Στην πλατεία. Οπότε δηλαδή πηγαίνουν εκεί, κάνουν κάποιες καταγγελίες και οι αυτόκλητοι δικαστές Ντρέντ, αυτοί, σαν δικαστής Ντρέντ, στην ταινία επιστημονικής φαντασίας λειτουργήσαν. Δικάζουνε και εκτελούν την ίδια ώρα αποφάσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή ο γιατρός, ό,τι και να έχει κάνει, που δεν το γνωρίζει κανένας, επειδή κάποιος έγινε μια καταγγελία, υπάρχει πολιτεία γι' αυτό. Υπάρχει. Η αστυνομία, υπάρχει ο ιατρικός σύλλογος να γίνει καταγγελία αν υπάρχει. Περάσαμε την κόκκινη γραμμή πια, κύριε Μαυροϊδάκο, μετά και από αυτό που έγινε στον Ευαγγελισμό, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, βλέπετε ότι τίνει να γίνει καθημερινότητα και ρουτίνα και επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί που πήγανε στο ΑΤΑΦ Πεύκης έχουν ανθρωποκτόνο πρόθεση. Έτσι. Ο συνάδελφος ευτυχώς μπήκε στη θωρακισμένη σκοπιά. Και σώθηκε. Mm-hmm. Εκεί έχουν ρίξει μολότοφ για να καεί όλο το τμήμα. Είναι σχέδιο. Έχουν ρίξει και με καινούργια υλικά μέσα από τη. Βάζουν και λάδι και αυτές που λέμε και εμείς μολότοφ κόμπρα που υπάρχουν και. Γιατί δυνάμει, για να κρατάει περισσότερο η φλογά. Ναι, ναι, ναι. Και ρίξανε. Αυτοί είχαν επιχειρησιακό σχέδιο. Έχουν ρίξει στον καράζ ώστε να πάρει φωτιά από όλο το κτίριο, να καούν ζωντανοί οι συνάδελφοι. Στη σκοπιά πάνω του συναδέλφου και στην είσοδο. Και είναι θαύμα να ξέρετε. Που υπήρχαν 5 αστυνομικοί. Είναι επίτευγμα. Είναι πολύ σπάνιο. Λέτε, βέβαια. Σπάνιο. Ναι, ξέρετε. Μπορούσαν γιατί να αντιδράσουν οι συνάδελφοί. Όχι, ξέρετε, και θα σας απαντήσω αμέσως. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Υπάρχουν στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα υπάρχουν 2 αστυνομικοί. Μάλιστα. Ένας σκοπός και αξιωματικός υπηρεσίας. Στο τμήμα ασφαλείας δεν υπάρχει κανένας το βράδυ. Υπάρχουν τμήματα ασφαλείας. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος που τώρα δικαίως ανησυχεί όταν αυτό απλώνεται και στις γειτονιές, πια σε ήσυχες γειτονιές και δεν είναι ορθισμένο στα Εξάρχεια. Απλώνεται παντού όπως λέμε. Και λέω. Η αντίδραση αστυνομίας δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, κάτι να κάνει ο αστυνομικός, δεν ξέρω, να βγει έξω να πυροβολήσει τον αέρα για εκφοβισμό. Κάτι να κάνει, ρε αδερφέ. Δηλαδή, γιατί τον έχουμε τον αστυνομικό, σου λέω άλλο. Κοιτάξτε. Δεν έχετε τέτοιες εντολές, ή σας έχουν πει να μην κάνετε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις, κάτι γίνεται πάντα. Αν υπάρχουν ένας και δύο συνάδελφοι, τι θα κάνουν, κύριε οικονόμου. Είναι αμφίβολο αν υπήρχε, είχε και κρότου λάμψης ο συνάδελφος εκεί να τις χρησιμοποιήσει. Για να τους φοβήσει. Ναι. Και αυτοί έχουν συνηθίσει, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Άρα σας έχω πει πριν από λίγες ημέρες, χτυπάμε το καμπανάκι πολίτες του κινδύνου. Το συγχωρείτε. Ναι, βεβαίως. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Εμείς φοβόμαστε, σας το ξαναλέω, να ιδρώσει το αυτή κάποιο υπεύθυνο. Μην έχουμε κάποιο πιο δυσάρεστο γεγονός. Φοβόμαστε, όχι, δεν φοβόμαστε. Έχουμε όμως την αίσθηση ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, όταν υπάρχει ατιμωρησία, όταν βλέπουν αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, ότι δεν υπάρχει άμεση αντίδραση. Τι φοβάστε, αντίδραση. Μπορεί να έχουμε και νεκρό στο τέλος. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε για μία ακόμη φορά. Φοβόμαστε πάρα πολύ. Μην έχουμε νεκρό συνάδελφο και νεκρό κάποιο πολίτη. Τότε θα δείτε πράγματα από τη μεριά μας, γιατί το λέμε συνέχεια, κάποιοι θα κάτσουν στο σκαμνί. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και για να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και η καθημερινότητα που δεν τη γνωρίζετε εσείς. Χθες το βράδυ, ας πούμε, συνάδελφος από το τμήμα τροχιάς ελληνικού καταδιώκανε ένα αυτοκίνητο και δεν σταμάτησε αυτό το σήμα του συναδέλφου και τραυματίστηκε ένας εγκυκλιστής αστυνομικός υπαστυνόμος πάνω στο καθήκον. Γι' αυτά μας είναι καθημερινότητα. Τα βιώνουμε. Τον εμβόλισε το αυτοκίνητο που τον καταδίωκε. Ακούστε να δείτε, γιατί εγώ πρέπει να σας πω ότι καλούμε και τον αστυνομικό άοπλο να αντιμετωπίσει πλέον κάτι που δεν μπαίνει και ως εντολή. Και επειδή προφανώς ο αρμόδιος σε διάφορες περιπτώσεις των ειδικών φρουρών να μην θέλει, και λογικό είναι κάποια πράγματα να πει. Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι δυνατόν να μην αλλάζουν ούτε λάστιχα στα αστυνομικά αυτοκίνητα. Έφτασαν το οποίο τόμισε. Να αντιμετωπίζουν το έγκλημα γρήγορα και να καλούμαστε, και το κάνουμε, δημοτικές αρχές να βοηθούμε
τη δυνατότητα της αστυνομίας όμως. Έχουν γίνει ζητιάνοι. Δηλαδή, είναι σαφές αυτό που έχουν γίνει. Ζητάνε από δημάρχους οι οποίοι πολλές φορές βοηθάνε. Εγώ τον θεωρώ ότι. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι ευεργέτες που τουλάχιστον βοηθάνε. Δίνουν κανένα περιπολικό, κάνουν κάποιες ευεργεσίες. Δεν είναι η αστυνομία όμως, δεν πρέπει να είμαστε ζητιάνοι. Μα είναι δυνατόν. Δεν πρέπει να στον κάθε κύριο Πατούλη να του λέω. Μα είναι δυνατόν. Προφανώς. Και να σας πω και κάτι άλλο όμως. Ελάτε για να κλείσουμε. Κλείνουμε, κύριε, τελευταία κουβέντα. Έγινε και κάτι πολύ σημαντικό όμως. Εδώ και 20 χρόνια, το 1996, είχε θεσπιστεί ένας νόμος στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, ο νόμος 2452 του 1996, που έδινε τη δυνατότητα σε συγγενείς, συναδέλφων, θανόντων εν υπηρεσία, να διορίζονται στο δημόσιο. Η πολιτεία μετά από 21 χρόνια, ακούστε το χρόνο, μετά από 21 χρόνια, αποφάσισε να περάσει μια τροπολογία που εμείς διεκδικήσαμε, το Σωματείο Ειδικών Φρουρών, έτσι ώστε να διορίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί υπήρχε. Μάλιστα. Υπήρχε ότι αν δεν υπάρχει μια κουβέντα θέλω να πείτε, κύριε Μαυροϊδάκο, ένα λεπτό. Εάν πυροβολήσει αστυνομικό, τι θα πάθει. Πείτε το αυτό. Θα πάει στον εισαγγελέα με τις χειροπέδες, ναι, και το επόμενο βήμα είναι να αποταχθεί. Αν υπάρχει τραυματισμό, να κάνω μια έκκληση. Μια κουβέντα. Επειδή φύγανε όλοι οι γιατροί από την Ελλάδα με αυτά τα φαινόμενα, εάν δεν υδρώσει κανένα στο αυτή, φοβάμαι ότι θα δείτε να μην βρίσκουμε γιατρούς και θα έρχονται από τις ανατολικές χώρες πλέον. Μάλιστα. Διότι αυτό το φαινόμενο να πηγαίνει ο λειτουργός, ο γιατρός του ΕΣΥ, με ό,τι σημαίνει αυτό, στην εφημερία του και να μην νιώθει ασφαλής να κάνει τη δουλειά του, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό. Σε ευρωπαϊκή χώρα αυτό δεν το βλέπεις. Δεν υπάρχει. Εμείς πάντως, σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητάμε να ακούσουμε δηλώσεις του διοικητού, του Υπουργού Υγείας και του κυρίου Τόσκα, επιτέλους. Να βγει από το καβούκι του. Μάλιστα. Δεν κινδυνεύεται, κύριε Τόσκα, ο πολίτης κινδυνεύει. Σας ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, σε λίγο όλα αυτά θα τα τι άλλο να πούν τώρα, είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι στους δύο χώρους. Από τον Ιατρικό Σύλλογο και από την αστυνομικούς υπαλλήλους.